Να βγω μετά τη μουσική, έτσι. <Κι> και επίση παραβιάζω του κανόνε του TEDx και κάθομαι διότι έχω ρίξει χιαστού και ρίξει εσωπλαγίου για του ε, ορθοπαιδικού λόγω καυγά. Κυρίε και κύριοι, την πρωτοχρονιά του 2008 είχα μία σπάνια βεβαιότητα. Το φλουρί τη θα έπεφτε οπωσδήποτε σε μένα. Δεν χρειαζόταν καν να την κόψω αφού δεν ζούσε κανένας άλλος πια στο σπίτι μου για να του βγάλω κομμάτι. <laughs> το 2008, μέσα σε τέσσερις μήνες, είχα χάσει για πάντα τη μάνα μου και το νεογέννητο παιδί μου. Δύο τέτοιοι θάνατοι, είναι ένας χωρισμός, αποτελούν βάρος ασήκωτο. Ακόμα, ακόμα και ή κυρίω για έναν τύπο που μέχρι τότε αντιμετώπιζε τη ζωή του σαν musical, σαν κομμωδίαστο του παραλόγου. Σίγουρα, πάντως, όχι ως τραγωδία. Ο οποίο τύπο, εγώ, απεχθανόταν να το λυπούνται, πόσο δε μάλλον να λυπάται ο ίδιο τον εαυτό του. Ονομάζομαι Χρήση Χωμενίδη. Γεννήθηκα τον Αύγουστο του 1966. Μεγάλωσα διαβάζοντα Αλμπέρ Καμί και Λούκι Λουκ. Look. Βλέποντα σινεμά, ακούγοντα δίσκους βινιλίου και πειρατικέ κασέτε που όποτε κόβονταν η κορδέλα του, την ξανακολούσαμε με μανό και τα νύχια. Αυτό που σαν ολίκη το λέτε, Όζα, νομίζω. Είμαι ένα από τα παιδιά τη μεταπολίτευση. Ανήκω στην πρώτη γενιά που τη επιτρεπόταν να έχει για ήρωέ τη τόσο τον Τσεκεβάρα όσο και τη Μέλη Μωρό. Να τραγουδάει αντάρτικα προ σκανδαλισμό των καθηγητών στο σχολείο και να χορεύει στα πάρτι Μπονέιμ. Bon τα πρώτα μου 40 χρόνια ήταν γεμάτο από ευτράπελε και διασκεδαστικέ κατά βάθο αντιθέσει. Γονό αριστερή οικογένεια τελείωσε το Κολέγιο Αθηνών. Το αστείο είναι η αστερή οικογένεια του κολέγιο Αθηνών. <κλή> Ήρθα εξ απαλώνων που λένε, ο πολύ μικρό, σε επαφή με το ελλαδικό κατεστημένο, το εξετίμησα όσο του άξιζε και το απομυθοποίησα όπω του έπρεπε. Ήμουν άριστο μαθή στην έκθεση και στι εκτάσεις εξετάσει πήρα 12. <κλή> και έτσι αντί για την νομική, κατέληξα στη θεολογία. Για ένα χρόνο μόνο, γιατί μετά ξανάδωσα, παρέδωσα ένα γραπτό το οποίο έβριθε από προοδευτικές δίθεν κοινοτοπίε, οι κοινότυπε προοδευτικούρε, του μίλησα για τα γνωστά, για την προστασία του περιβάλλοντο, για την παγκόσμια ειρήνη, για την επιστροφή πάνω απ' όλα των Μαρμάρων του Παρθενώνα. <ΣΣ1> και έτσι μου βάλανε 18 και μπήκα στην νομική. <ΣΣ1> Ω φοιτητή, απίλαυσα την Αθήνα στα καλύτερά τη. Επρόκειτο τότε για μια πρωτεύουσα η οποία πίστευε ακράδαντα ότι θα γινόταν κοσμοπολίτικη. Μια πρωτεύουσα μια χώρα η οποία δεν αφέβαλε ούτε στιγμή για το λαμπρό τη μέλλον. Εάν το ελληνικό όνειρο τη μεταπολίτευση, το οποίο κορυφώθηκε το 2004 με του Ολυμπιακού, είχε σαθρά θεμέλια, κανεί ή σχεδόν κανεί δεν μα έκρουσε εγκαίρω κόντρα κινδύνου. Παίρνοντα το πτυχίο μου, δικαιούμενο μοναχογειό τη μεσαία τάξη, να μετακπαιδευτώ στο εξωτερικό, Ξεκίνησα να μάστερ στην Αγγλία. Βρήκα το μάστερ αδιάφορο, την Αγγλία πάρα πολύ θλιβερή. Οπότε το εγκατέλειψα, μπήκα σε ένα τρένο και γύρισα την Ευρώπη. Δεν έχει άλλα λεφτά για σπουδέ, μου είχε πει η μάνα μου. Αν πεσύ το αρπορτιμά να ξοδέψει σε ταξίδια ή σε καραμέλε, δικαίωμά σου. Στη ταλαιπωρημένη πράσινη βαλίτσα μου, κουβαλούσα το χειρόγραφο του πρώτου μου μυθιστορήματο, του σοφού παιδιού. Στα 26 μου έγινα επαγγελματία συγγραφέα. Άρχισα δηλαδή να ζω όχι μόνο με, αλλά και από τη, και από τη λογοτεχνία. Η καθημερινότητά μου, όπω οι καθημερινότητε όλων μα, έβριθε από μικρά πρόοπτα, τα οποία εγώ αντιμετώπιζα σαν πηγέ έμπνευση. Ο ρόλο του παρατηρητή, ο οποίο παρατηρώντα επηρεάζει τον παρατηρούμενο, μου πήγαινε αισθανόμουν γάντι. Ο κόσμο μου φαινόταν ένα ολάθιστο κήπο που ζωμίρ καρπή του με περίμεναν για να του δρέψω. Εάν ω ελαφρότητα εννοούμε την απαλλαγή από το βάρο των ενοχών, των τύψεων, των δισταγμών τη ρουτίνα, τότε κυρίε και κύριοι, ναι, ήμουν ελαφρύ. Ούτε που υποψιαζόμουν ασφαλώ, όπω κανεί δεν τι υποψιάζεται, τι συμφορέ που με περίμεναν στη στροφή του δρόμου, στα 42 μου χρόνια. Υποδέχτηκα το 2009 παίζοντα σκράμπλου στο ίντερνετ. Ο άορτο αντιπαλό μου με άφησε για να φιληθεί με την οικογένειά του να πει τα χρόνια πολλά και να φάει μελομακάρονα και κουραμπιέδε, υποθέτω, κι έτσι εγώ υποφελήθηκα και του πήρα την παρτίδα. <Κι> από τη βεράντα έβλεπα τα πρωτοχρονιάτικα πριοτεχνήματα να φωνταγωγούν την Αθήνα. Ο νου μου πήγε σε εκείνου που βρίσκονταν σε χειρότερη θέση και από μένα. Πάντοτε υπάρχει κάτι χειρότερο. Η γενική χαρά, κυρίε και κύριοι, παροξύνει την προσωπική θλίψη. Οι αυτοκτονίε στι γιορτινέ μέρε αυξάνονται επειδή οι κοπιώντε και οι πεφορτισμένοι νιώθουν τότε περισσότερο από ποτέ απόβλητοι, φάλτσε νότε. Ακόμα ωστόσο και αν συγκεντρώνονταν κάπου όλοι μαζί με σκοπό να μοιραστούν το πόνο του, δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα λειτουργούσε ανακουφιστικά για κανέναν του. Οι μεγάλοι καημοί δεν είναι Το πένθο είναι μια καθαρά προσωπική υπόθεση. Κολλάει στο πετσί σου και δεν μαλακώνει παρά όταν μου σκέψει με πάρα πολλά δάκρυα. Στο σημείο που είχα βρεθεί, δεν έβλεπα παρά δύο επιλογέ μπροστά μου. Ή θα τερμάτιζα την ύπαρξή μου, ή θα την επινοούσα από την αρχή. Το χειρότερο που θα μπορούσε να μου συμβεί θα ήταν να σούρνομαι στο διαιναικέ, να χάσω το μοναδικό που μου έχει απομείνει, τον εαυτό μου τον ίδιο, και να χαθώ μέσα στο αλκοόλ, μέσα σε ουσίε και σε παράλογε ελπίδε. Να γίνω από ψυχολογική ανάγκη θρήσκο, είτε να συμφιλειωθώ με τον ρόλο του καταραμένου, που έχει και αυτό στην κοινωνική του χρησιμότητα. Σε βλέπουν οι άλλοι και φτύνουν τον κόρφο του και λυσμούν αυτή τι δικέ του υποδέστερε στεναχώριε. Σου συνέβη ότι χειρότερο μπορεί να τύχει σε άνθρωπο, μου είχε πει τη προάλλη ένα παλιό συμβιωτή μου στον δρόμο. Με παρηγορητικό μάλιστα ύφο. Αρκετοί με διέκριναν από μακριά και άλλαζαν πεζοδρόμιο. Δεν του παρεξηγούζα φυσικά, από το να τραβλίζα μήχανα και βιαστικά συλληπιτήρια, κάλιο να στρίβει. Υπήρχαν ευτυχώ οι φίλοι μου, που βίωναν τον πένθο μου σχεδόν σαν δικό του και ήφεναν γύρω μου ένα κουκούλι στοργή. Τότε βεβαιώθηκα οριστικά ότι στον 21ο αιώνα οι φίλοι είναι η αληθινή μα οικογένεια. Υπήρχε η μαμά του χαμένου μωρού που αγωνιζόταν από τη δική τη δυνότητα θέση να επιβιώσει με αξιοπρέπεια. Όποτε συναντιόμασταν, καταλήγαμε να θρυνούμε μαζί γοερά. Μα εφόσον δεν μα είχε ενώσει ένα παιδί, πώ τα είχα θα μα έωνε ένα τάφο. Δεν αντέχω να βλεπόμαστε πολύ συχνά που είπε μια μέρα. Μου θυμίζει αβάσταχτα το γιο σου. Γιατί σα τα λέω τώρα όλα αυτά. Γιατί σκαλίζω κίνδυνο να ξαναματώσω εκείνη τη βαθιά πληγή. Δεν εμφορούμε, σα διαβεβαιώ, από καμία απολύτω μαζοχιστική διάθεση. Δεν έχω μάθει να διεκδικώ το ενδιαφέρον πόσο θα δεμάνω τον νύκτο, επιδεικνύοντα τα τραύματά μου. Εάν σα μιλάω τόσο εκ βαθέων, είναι γιατί στι πιο οδυνηρέ στιγμέ μου θα ήθελα να έχω ακούσει τη διήγηση κάποιου που δεν το ρούφηξε το πένθο. Κάποιου που ακόμα και με χίλια ζόρια και παλινοδίε κατάφερε να περάσει την απέναντι όχθη. Όχι για να ακολουθήσω το δρόμο του, μα για να βεβαιωθώ ότι υπάρχει κάποιο δρόμο. Οι εβδομάδε και οι μήνε περνούσαν, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο του 9, και εγώ έκανα κύκλου, άλλοτε μεγαλύτερου και άλλοτε μικρότερου, γύρω από το ίδιο σημείο. Μερικέ στιγμέ φευσε... ψευτοξεχνιόμουν, ιδίω όποτε καμιά καλή κοπέλα μου έγλυφε τι πληγέ. Το σεξ όντω αποτελεί το αμεσότερο αντίδοτο στο θάνατο. Αμέσω ύστερα όμω συνερχόμουν. Αγκάλιαζα τη συμφορά που με είχε χτυπήσει και τρούσαν ζούσα νοερά ξανά και ξανά και ξανά. Αν έπαυα να θερθνώ του νεκρού μου, θα αισθανόμουν του προδίδω. Για πόσο καιρό έχει σκοπό να εξακολουθεί να πενθεί, με ρώτησε μια μέρα ένα φίλο. Μπορεί και για πάντα του απάντησα, θυγμένο σχεδόν. Έω ότι μου προσφέρει κάποιο μια ολότερα καινούρια αφήγηση, διόρθωσα έστερα από λίγο. Δεν αμφιβάλλω πω η κόλασή μου έχει πόρτα. Μα η πόρτα αυτή ανοίγει μόνο απ' έξω. Δεν είχα παραλύσει πάντω. Πήρα τον εαυτό μου να εργάζεται κανονικά, έστω και αν έπρεπε να κάνω δεκάλεπτα διαλύματα για να κλαίω. Μια μέρα αφηρημένο, ξεκίνησα για ένα επαγγελματικό ραντεβού, φορτώντα το παλτό μου πάνω από τι πιζάμε μου. Έτρωγα σε εστιατόρια, σύγχρονα σε μπαρ, με το που νύχνω το σπίτι με έπνιγε. Πήγα και εκδρομή με μια φίλη στην Κωνσταντινούπολη. Από το Grand Bazar τη πόλη, εκείνη ψώνησε δώρα για τι γονεί τη, τα αδέλφια τη και τα νύψια τη. Εγώ πήρα μόνο ένα σουβενίρ για την κυρία που μου έκανε τι δουλειέ. Τη συνάντησα ένα μεσημέρι του Ιουνίου στην παιδεία Μαβίλη. Έπεινα μόνο μου καφέ. Τη ζήτησα αναπτύρα, Με κάρφωσε αυτηρά πάνω από τα μαύρα τη γυαλιά που είχαν κατηφορήσει τη βάση τη μύτη τη. Συμπέσαμε πριν από δέκα μέρε σε ένα πάρτι, μου είπε. Με σκούντιξε, μου το ποτό. Κατά λάθο, φαντάζομαι. Την κοίταξα καλά-καλά, δεν έμοιαζε πάνω από 20 χρονών. Είχε ξανθά μαλλιά, πελώρια μάτια και μία μικρή ελιά στην άκρη των χιλιών. Μου θύμιζε το πρωινό στο Τίφανη, επιχρωματισμένο από το Walt Disney. Αυτή την πιτσιρίκα δεν την καταφέρνω με τίποτα, είπα στον εαυτό μου. Όμω τι είχα να χάσω. Η αίσθηση ότι δεν είχα τίποτα πλέον να χάσω λειτουργούσε πάνω μου απελευθερωτικά όλη εκείνη την περίοδο. Πάμε για φαγητό, τη πρότεινα. Δεν πεινάω καθόλου, απάντησα καρία. Έκανε μια παύση, κοίταξε το καρπό τη και α μην ο ρολόι. Πάμε, μου είπε. Περπατώντα με πληροφόρησε ότι σε δέκα μέρε θα επέστρεφε στη Νέα Υόρκη όπου είχε αποφασίσει να εγκατασταθεί μόνιμα. Και εγώ σκοκόμαι να μείνω στην Αμερική το 97, τη είπα. «Εκεί γιατί δεν έμεινε. Στο τρίτο ποτήρι κρασί ξεχύσα να τη την ιστορία μου. Με παρακολουθούσε με προσήλωση, δεν μπορούσα να καταλάβω αν ήξερε ήδη από αλλού τι συμφορέ που με είχαν πλήξει. Να παραγγείλουμε και δεύτερη μπουκάλα. Πρότεινα. Να σου πω κάτι. Πάψε να βασανίζεσαι με το τι και το με το ποιο έφταξε. Μερικά πράγματα, υπέροχα ή φρικτά, είναι απάνω από τον έλεγχό μα. Απλώ συμβαίνουν. Ξέφυγα τότε από τον έλεγχο και τη φίλησα. Άμα δεν είχα το ειστήριο Elven JFK στη Τσέμπη και μάλιστα χωρί επιστροφή, ποτέ νομίζω θα συνέβαινε μεταξύ μα ό,τι συνέβη, μου είπε το πρωί που την πήγαινα στο αεροδρόμιο. Ήταν η αίσθηση του προσωρινού στην Ελλάδα που με έκανε να τα αντιμετωπίζω όλα σαν να μην είχαν κανένα ιδιαίτερο βάρο στη συνέπεια. Και τώρα θα ξαναβρεθούμε ποτέ, τη ρώτησα μπροστά στο check-in. Κανεί δεν ξέρει, μου απάντησε και έτρεξε προ τον έλεγχο των διαβατηρίων. Καθώ την κοίταζα να απομακρύνεται, ένιωθα πω το να διεκδικήσω από εκείνη οτιδήποτε παραπάνω θα αποτελούσε αχαριστία. Θα ήταν η πλεονεξία η οποία καταστρέφει την ανάμνηση. Τη μεθεπόμενη έπλευσα προ το νησί τη νεότητά μου. Για πρώτη φορά στη Σύφνο βαρέθηκα. Τα πάντα ήταν στη θέση του, όσο ακριβώ λαχταριστά και οικεία τα θυμόμουν. Όμω εγώ αδυνατούσα να τα απολαύσω. Ακόμα και ο ήχο των θυμάτων μου φαινόταν εκνευριστικά μονότονο. Δεν ευχόμουν να πεθάνω όπω ευχόμουν πριν από λίγου μήνε. Ένιωθα ωστόσο ότι ζούσα και θα ζούσα πλέον για πάντα με απονικρωμένε αισθήσει. Στον κόσμο μου εφεξή, το νερό δεν θα ήταν παρά δύο οξυγόνο σε γρή μορφή. Η τέχνη μια κομψή εκτόνωση του δημιουργού τη. Το σεξ μια επιτεχνόμενη παλανδρόμηση με σκοπό την εξυπραγμάτωση. Δε το όμω κι αλλιώ, μου είπε ένα ένα φίλο. Όσο κατάκια σου τα πράγματα, εσύ βρίσκεσαι σήμερα απαλλαγμένο από κάθε δέσμευση. Είσαι τελείω ολεύθερο. Ξέρει πώ σε πόσο ελάχιστου συμβαίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Να είναι σχετικά νέοι, υγιεί, με κάποια λεφτά. Είχα κληρονομήσει ένα κομπόδεμα από τη μάνα μου και η κρίση δεν μα είχε ακόμα κεραυνοβολήσει. Και χωρί υποχρεώσει. Μπορεί να κάνει ό,τι ακριβώ κατεβαίνει στο κεφάλι. Να αράξει εδώ μέχρι τα Χριστούγεννα στο νησί. Να μάθει να οδηγεί, να πιλοτάρει. Να καβαλά άλογο ή στο κάμηλο. Να ταξιδέψει. Θέλω να πάω στην Νέα Υόρκη, συνειδητοποίησα μόλι. Την πήρα τηλέφωνο. Θε να έρθει για... για τη Νέα Υόρκη ή για μένα, μπήκε κατευθείαν στο ψητό. Εάν τη απαντούσα ότι είχα νοσταλγίσει το Σόχο και Τραϊμπέκα, θα τη το έκανα προφανώ πιο εύκολο. Για σένα, τη είπα. Και αν δεν σε περιμένω στο αεροδρόμιο, πώ θα τη δρούσα αλήθεια τότε. Άμα δεν με περίμενε στο αεροδρόμιο, θα έμπαινα στην επόμενη πτήση αδιαφορώντα για τον προορισμό, ή θα έπιανα δωμάτιο κάπου στο Μανχάταν. Θα σε ψάξω την απειλή σα σχεδόν. Οι πιθανότητε όμω να σε βρω είναι μάλλον μηδενικέ. Την καθησύχασα αμέσω. Σπέβδει να χαρίσει την ελευθερία σου με πυροδοποίηση ο φίλο μου Σύφνο, ο οποίο μετά το τρίτο τζιντόνικ γινόταν πάντα μελοδραματικό. Δεν την αντέχει μάλλον την ελευθερία, τη φοβάσαι, σάρκασε. Η ελευθερία όπω την εννοεί, αντιπιτέθηκα, επιβιώνει μόνο σε κενό επιθυμία. Είναι εξορισμού μελαγχολική, συνήθω δεν και πένθυμη. Η λαχτάρα τη ελευθερία είναι που αποτελεί το καλύτερο καύσιμο, καύσιμο για να ανατρέψει τα δεδομένα σου, να χάνει τη βολή σου και να ανοίγει σε νέε σχέσει. Ο φίλος μου άναψε τσιγάρο τότε και ένα πονηρό χαμόγελο φώτισε επιτέλου το σκαμμένο μουτρό του. Για πε μου τώρα, είναι ωραία. Καδόν και το αεροδρόμιο έκανα μια στάση του τάφο του γιού μου. Η αγάπη που για σένα, τον ρώτησα το μάρμαρο, δεν να δεν είναι κρίμα να στοιχειώσει. Πάψε επιτέλου να μιλά με νεκρού, με επέπληξε. Θα αρχίσω να υποψιάζομαι ότι με χρησιμοποίησαν άλοθη. Ο τόνο του δεν έχει τίποτα το μορδιακό. Μου θύμιζε μάλλον τον πατέρα μου, ο οποίο αναπαυόταν κάτω από την ίδια πλάκα. «Κανόνισε, φουκαρά μου, όταν θα μπει και εσύ εδώ μέσα, μαζί μα, να έχει καμιά καινούργια ιστορία να μα διηγηθεί. Να μην αναμαστά όσα ήδη ξέρουμε στεκόταν κάτω από μια τεράστια διαφήμιση του JFK, η οποία απεικόνιζε το Big Apple, το μεγάλο μήλο, το σύμβολο τη Νέα Υόρκη, μόλι δαγκωμένο από την Εύα. Φορούσε ένα κοντό φουστάνι, το οποίο έμειζε με ζαχαριέρα και κρατούσε 450 μιλιγκράμμ παγωμένο καπουτσίνο. Έσφιξα τη ζαχαριέρα στην αγκαλιά μου και ρούφιξα από το φωσφορίζον καλαμάκι. Ήρθα μου ανήκει λεθεραβευτικά, τονίζοντα το θήτα που εγώ το είδα τότε να φουσκώνει και να απογειώνεται σαν μπαλόνι του. Ρούφιξα λέμαργα ξανά ο κόσμος είχε βρει πάλι τη γεύση του.